Thank you. And now for 3 minutes, Madam Kuneva. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πόσο αξίζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια για την Κομισιόν? Πολύ φτηνά. Καθυστερεί πάλι να κάνει το αυτονόητο. Να προστατέψει στην πράξη θεμελιώδεις αξίες και δικαιώματα. Το τράφικινγκ είναι το πιο αναπτυσσόμενο έγκλημα στον κόσμο. Είναι σύγχρονη δουλεία με πάνω από 30 εκατομμύρια θύματα, από τα οποία 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά. Και έχει πολλές μορφές της πορνείας, της αναγκαστικής εργασίας, της υποχρεωτικής επαιτίας, της εμπόριος βρεφών και οργάνων. Εμπόριων βρεφών και οργάνων. Εκεί καταντήσαμε σήμερα. Να έχουμε μια καλή οδηγία σχεδόν κατά το τράφικινγκ, αλλά γιατί έχει φτωχά αποτελέσματα? Γιατί οι στρατηγικές που σχεδιάζει η Επιτροπή είναι αντιφατικές? Πώς αντιμετωπίζει η Ένωση τους διακινητές, μπλοκάροντας τους νόμιμους δρόμους μετανάστευσης, μα έτσι σπρώχνουν τους ανθρώπους στην αγκαλιά των παράνομων δικτύων? Τα κλειστά σύνορα θησαυρίζουν τους εμπόρους του τράφικινγκ και είστε όλοι συνένοχοι αυτό. Πώς θα αποτρέψουμε η Ένωση την έμφυλη βία, καθυστερώντας να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης? Γι' αυτό προτείνω μια βιώσιμη στρατηγική κατά το τράφικινγκ. Τι σημαίνει βιώσιμη? Εννοώ να είναι στο επίκεντρο η μείωση της φτώχειας και της μεγάλης ανισότητας. Γιατί για την αριστερά αυτές αποτελούν διαχρονικά τις πηγές της εμπορίας ανθρώπων. Ναι, σε περισσότερα κονδύλια για ενημέρωση και υποστήριξη τιμάτων. Ναι, σε πιο αυστηρές ποινές για τους πελάτες. Πρωτίστως, χρειαζόμαστε συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κατά της ανισότητας και της φτώχειας, για να μην είναι ο άνθρωπος εμπόρευμα με ημερομηνία λήξης, συνάδελφοι.